φακός του Καλλινοριούς βρίσκεται σε διακριτική απόσταση στο γραφείο του επάρχου, του κυρίου Μουσελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Μια χαρά, καλά. Προσπαθούμε να λύνουμε θέματα και υποθέσεις της καθημερινότητας, η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ για όλους μας. Και εδώ στο επαρχείο και φυσικά έξω στην κοινωνία. Με σύνεση και με αποφασιστικότητα προσπαθούμε να δίνουμε τις λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία είναι για όλους μας πρωτόγνωρα. Ζητάω από τον κόσμο την κατανόηση, την υπακοή στις διατάξεις της πολιτείας και νομίζω προς το παρόν τα πράγματα κυλάνε ήσυχα, ομαλά, ήρεμα. Είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά ζητήματα. Συνεχώς έρχονται διατάξεις καινούργιες, όπως η πρωινή που ήρθε και σε εμάς για την λειτουργία εκτάκτου ανάγκης και του επαρχείου με το προσωπικό το οποίο θα λειτουργούμε. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και προσπαθούμε κάθε μέρα να ανταπεκόμαστε στις... Όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στο επαρχείο είναι στα γραφεία τους ή έχουν πάρει την άδεια? Καταρχήν ξεκινήσαμε να δώσουμε τις ειδικές άδειες των γονέων. Δευτερογόντως βέβαια να δούμε και τις ευπαθείς ομάδες των υπαλλήλων μας και επειδή είμαστε σε μια φάση όπου υπάρχουν άδειες υπόλοιπα, προσπαθούμε αυτές να καταναλωθούν, άρα ουσιαστικά βρισκόμαστε στο επαρχείο με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούμε και προσπαθούμε έτσι στη βάση αυτή πάνω να εξυπηρετήσουμε και τον κόσμο τηλεφωνικά και πολλές φορές και με φάνταστα πράγματα για να μην ερχόμαστε και σε επαφή και οι συνεργάτες μας με τον κόσμο. Μέχρι και καλαθάκια κατεβάσαμε από τον όροφο για να παραλαμβάνουμε έγγραφα και να παραδίδουμε έγγραφα. Άρα ουσιαστικά δουλεύουμε με προσωπικό ασφαλείας πλέον εδώ στο επαρχείο. Αλλά προς το παρόν εντάξει, δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειτουργίας. Δεν έχουμε θέματα. Με τον Δήμαρχο σε επαφή? Με τον Δήμαρχο είμαστε, μπορώ να σας πω, σε καθημερινή επαφή τηλεφωνική. Πάρα πολύ συχνή, προκύπτουν θέματα όπως είπαμε κοινωνικά και προσπαθούμε στη βάση αυτή πάνω σε συνεργασία και με τον Λιμενάρχη και με τον αστυνόμο και με τον διοικητή του νοσοκομείου, με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτό, να βρίσκουμε τις λύσεις που χρειάζονται. Να πω και για μια καλή εξέλιξη που μας ήρθε χθες από την περιφέρεια, στην οποία συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειάς μας και πήρε απόφαση να ενισχύσει όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας με αναπνευστήρες, με θαλάμους απομόνωσης και με μηχανήματα μοριακών εξετάσεων. Άρα, όσο νουμπα, αφού πάρθει και η απόφαση, θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός για την αγορά αυτών των μηχανημάτων για να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία μας στη βάση πλέον πάλι την καινούρια, έτσι, την οποία διαβιούμε όλοι μας. Όπως σας είπα, προσπαθούμε κάθε μέρα να βρίσκουμε έτσι, μικροπράγματα, λύσεις για να βοηθάμε την καθημερινότητα του κόσμου. Ήδη έχουμε τοποθετήσει στην είσοδο του επαρχείου και στο ΑΤΑ της χώρας που βρίσκεται το γραφείο εμπορίου έντυπα μετακίνησης εξόδου των πολιτών, επειδή έχουν κλείσει τα καταστήματα με τις φωτοδιπίες κτλ. Άρα οποιοδήποτε πολίτης χρειαστεί να μετακινηθεί στην είσοδο του επαρχείου 24 ώρες υπάρχει ένα κουτί το οποίο υπάρχει μέσα έντυπα εξόδου. Μπράβο, το ίδιο συμβαίνει και στο ΑΤΑ της χώρας. Όταν λέμε στο ΑΤΑΦ, το παλιό ΑΤΑΦ, ωραία. Το οποίο εδρεύει το γραφείο εμπορίου της περιφερειακού επαρχείου μας. Και στις δύο περιοχές, στο ΑΤΑΦ και στο επαρχείο, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου είναι έξω από την πόρτα, μπορούν να περάσουν να πάρουν έντυπο μετακίνησης. Εμείς είμαστε εδώ να τα συνεχώς να τα ανανεώνουμε. Απλά θα παρακαλούσα έτσι να γίνεται μια συνετή χρήση αυτών των εντύπων, να μην παίρνουν πάρα πολλά, για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος σε περίπτωση που δεν έχει. Ήμουνα πριν από μία ώρα περίπου με τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος πήρε μια όμορφη και γενναία απόφαση το να κλείσει τα νεκροταφεία, να μην συγκροτίζεται ο κόσμος εκεί κλπ. Ναι, ξέρετε, εμείς γινόμαστε αποδέχτες όλων αυτών των θεμάτων και με το θέμα των νεκροταφείων και με το θέμα της Τράπεζας της Αγάπης, όλα αυτά έρχονται σε εμάς, καταλήγουν σε εμάς. Σαφέστατα η απόφαση αυτή του Μητροπολίτη κινείται στα πλαίσια των γενικών απαγορεύσεων που υπάρχουν και του συνωστισμού. Έτσι, υπάρχει κανόνες από την πολιτεία, ο οποίος απαγορεύει τις μετακινήσεις της άσκοπης και τις μετακινήσεις μόνο για συγκεκριμένους λόγους, για γιατρούς,
για φάρμακα, για την εργασία μας, για τα κατοικίδια μας και τα υπόλοιπα. Άρα είναι μια απόφαση του Μητροπολίτη μας και είναι καθόλου σεβαστή νομίζω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Τράπεζα της Αγάπης, επειδή και γι' αυτό έχουμε γίνει αποδέχτες, μήπως βρεθεί μια λύση. Να πούμε αυτό που μας συμμετέφερε και ο Μητροπολίτης, ότι εκεί εργαζόντουσαν οι κυρίες σε εθελοντική βάση. Άρα δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να παρευρίσκεται μέσα στην Τράπεζα της Αγάπης, ειδικά όταν είναι και οι κυρίες οι οποίες αφενός είναι μια κάποια ηλικία, αφετέρου δεν μπορεί να υπάρχει και σε ένα χώρο συνωστισμός πάνω από 2, 3, 4 και 5 άτομα. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που δημιουργούμε. Θα έλεγα ότι με λίγη σύνηση και υπομονή και κατανόηση όλοι μας θα περάσουν οι δύσκολες μέρες. Εγώ αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω. Να υπάρχει κατανόηση, θα περάσουν οι δύσκολες μέρες και στο τέλος όλοι μας θα χαρούμε, γιατί θα είμαστε όλοι παρόντες για να το χαρούμε. Είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να τονίσω όμως και να εξάρω και την προσπάθεια που γίνεται και από το ΑΛΦΑΤΑΦ. Έτσι, με τον διοικητή μας βρισκόμαστε σε μια καθημερινή επαφή και από το λιμεναρχείο μας. Με το λιμενάρχη είμαστε σε μια καθημερινή, συχνή επαφή για να βρίσκουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται και να βρίσκουμε τις λύσεις. Όπως γνωρίζουμε ήδη, μας ενημέρωσε χθες ο λιμενάρχης ότι 5 συμπολίτες μας που ήρθαν από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα στο σπίτι τους. Χθες το βράδυ, με βάση τον κατάλογο τον οποίο μου έστειλε ο λιμενάρχης, επικοινώνησα με τους συμπολίτες μας, τους καλωσόρισα και τους είπα ότι θα πρέπει να σεβαστούν πλέον τους κανόνες της πολιτείας για το προσωπικό τους το καλό, για τις οικογένειές τους και των συμπολίτων. Είναι όλοι πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Τους έδωσα το τηλέφωνο μου, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν μπορούν να επικοινωνήσουν και μαζί μου για να λύνουμε πράγματα τα οποία αφορούν αυτούς. Κάνω όμως μία έτσι παράκληση προς όλο τον κόσμο και όσους μας ακούν. Ας περιορίσουν τις μετακινήσεις προς τα νησιά μας. Να γίνονται αυτές που είναι εντελώς απαραίτητες. Υπάρχουν οι διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν μεν τους μονίμους κατοίκους των νησιών να έρχονται στα νησιά μας, αλλά κάποιοι θα πρέπει να το καταλάβουν ότι από μόνοι μας πρέπει να ενεργούμε. Έτσι, είναι η ατομική ευθύνη που αναφέρει συχνά και ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Αν αυτό το κάνουμε πράξη την ατομική ευθύνη, θεωρώ ότι το πιο σωστό αυτή τη στιγμή που πρέπει να γίνει είναι να παραμείνουν στους τόπους στους οποίους βρίσκονται. Την Κάλυμνο και τα υπόλοιπα νησιά μας έχουν πάρα πολύ χρόνο να τα χαρούν και για να τα χαρούν όπως πρέπει να τα χαρούν θα πρέπει να είμαστε όλοι υγιείς. Άρα παράκληση θερμή να παραμείνουν στους τόπους στους οποίους βρίσκονται για να περάσει να φύγει το κακό και οι κακές ημέρες. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.